Μέσω Skype. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας, κυρία Γκενεβέζου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας είδαμε να προειδοποιείτε ότι αν κάποιοι δεν συμμορφωθούν, θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να πάρει πιο αυστηρά μέτρα. Πότε θα γίνει η αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων από τους πολίτες? Η Υπουργική Επιτροπή, συνήθως υπό την Προεδρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, συναντάται σχεδόν καθημερινά, είναι σε συνεχή επαφή και αξιολογούνται συνεχώς τα μέτρα και κρίνονται τα επόμενα βήματα. Με τα νέα μέτρα, όπως είπατε και εσείς στο ρεπορτάζ σας, έχουμε μια εντατικοποίηση των καταγγελιών και των ερευνών που προβαίνει η αστυνομία και πιστεύω ότι παρόλο που σε γενικές γραμμές υπάρχει συμμόρφωση από την πλειοψηφία του κόσμου, υπάρχουν δυστυχώς ακόμη και κάποιοι οι οποίοι δεν εννοούν να συνετιστούν και εξακολουθούν να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα. Βεβαίως και είναι και η μειοψηφία που ανάγκασε, αν θέλετε, την κυβέρνηση να οδηγηθεί στα συγκεκριμένα μέτρα, καθώς το πριν προαιρετικά, μάλλον η προτροπή μείνετε σπίτι, δεν γινόταν αντιληπτή από τους πολίτες στο σύνολό τους. Είναι γεγονός και είναι γι' αυτό τον λόγο που λήφθηκαν τα πιο αυστηρά μέτρα. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν δεν συνετιστούν εκείνοι οι λίγοι οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα, υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες να περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι δυνατότητες κίνησης του κόσμου. Βεβαίως, το πιο σημαντικό, το οποίο νομίζω σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε, είναι ότι η Βουλή σε σημερινή της συνεδρίαση έχει επιφέρει δύο πολύ σοβαρές αλλαγές στο σύστημα για την επιβολή των προνοιών και των διαταγμάτων του περιλιμοκαθάρσεως νόμου. Πάνε κατευθείαν δικαστήριο. Υπάρχουν δύο αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή είναι ότι έχει εγκριθεί η τροποποίηση του περιεξοδίκου ρυθμίσεως νόμου, το οποίο προβλέπει για την δημιουργία ενός εξώδικου προστίμου 150 ευρώ, το οποίο μπορεί ο κάθε αστυνομικός, το κάθε όργανο επιβολής της τάξης να επιβάλλει σε οποιονδήποτε παραβιάζει τον νόμο και τα διατάγματα της λιμοκάθαρσης. Και βεβαίως αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, με την έννοια ότι αν το αστυνομικό όργανο ή το άλλο όργανο επιβολής της τάξης κρίνει ότι η υπόθεση είναι πιο σοβαρή και δεν είναι αρκετό το πρόστιμο των 150 ευρώ, αυτό το εξώδικο πρόστιμο, υπάρχει δυνατότητα να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο και σε τέτοια περίπτωση μπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή και πρόστιμο, το οποίο από σήμερα, με την άλλη τροποποίηση που έχει επιφέρει η Βουλή σήμερα, από 755 ευρώ έχει πάει στις 3.000 ευρώ. Κύριε Υπουργέ, επειδή είπατε και πριν για τα πιο αυστηρά μέτρα, ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα, τι άλλο να απαγορεύσουμε? Το πρώτο που μπορεί να γίνει και θα είναι το επόμενο βήμα, αν συνεχίσουν να υπάρχουν προβλήματα, θα είναι η κατάργηση του εντύπου Β και να απαιτείται από όλους να εξασφαλίζουν την άδεια με SMS. Και στην επόμενη φάση το SMS θα περιοριστεί σε αριθμό του πόσες φορές τη μέρα θα μπορεί ο κάθε συμπολίτης μας να το χρησιμοποιήσει. Υπάρχει η τεχνική δυνατότητα αυτή και υπάρχει και η τεχνική δυνατότητα καθορισμού του χρονικού ορίου για το οποίο θα ισχύει αυτό. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε όλη την υποχρέωση να ακολουθήσουμε αυτά τα μέτρα. Πρέπει να ξέρει όλος ο κόσμος ότι καταλήξαμε σε αυτά τα μέτρα μετά από πολύ προσεκτική μελέτη και μετά που ακούσαμε τους ειδικούς. Και ελπίζω και το μήνυμα που θέλω να δώσω σε όλους τους ακροατές σας αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει μαζί, ενωμένοι και συμμορφούμενοι με όλα τα διατάγματα να ακολουθήσουμε, να μείνουμε σπίτι και να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού.